καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γνώστης των οικονομικών ζητημάτων. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί ακούγεται τουλάχιστον ελκυστική ως πρόταση. Θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση στην ευρύτερη οικονομία ένα ενδεχόμενο κούρεμα χρεών? Προς το παρόν, το πρόγραμμα φαίνεται να παρέχει αρκετά χρήματα για να καλυφθούν τόσο οι δημοσιονομικές ανάγκες, όσο και όποιες πρόσθετες ανάγκες μπορεί να προκύψουν για τις τράπεζες. Επομένως, ίσως είναι νωρίς να συζητούμε για κούρεμα χρέους. Και δεν νομίζω να είναι και η ιδέα που αρέσει ιδιαίτερα στους όποιους δανειστές μας, έτσι. Επειδή μόλις τώρα ξεκινά το πρόγραμμα, νομίζω ίσως να πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν όντως προκύψουν ουσιαστικά ζητήματα, προτού αρχίσουμε να θέτουμε θέματα για κούρεμα. Τώρα, οι καυτές πατάτες, αν θέλετε, ή τα ζητήματα που έχει ενώπιον της αυτή η δεύτερη αξιολόγηση, είναι πρώτα-πρώτα φυσικά οι ιδιωτικοποίησεις. Ναι. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο για τις ιδιωτικοποίησεις και είναι το πρώτο από τα μεγάλα διαρθρωτικά μέτρα που θα κρίνει την πολιτική βούληση που υπάρχει να υλοποιήσουμε τα πιο δύσκολα κομμάτια του μνημονίου. Προς ποια κατεύθυνση λέτε? Μας παίρνει να συζητήσουμε για μετοχοποιήσεις και να παραμείνει το κράτος ως ο κύριος μέτοχος στους ημικρατικούς. Και άρα να ικανοποιηθεί και αυτή η μερίδα των σκεπτικιστών, αν θέλετε, που θέλουν πάντως όχι ξεπούλημα των ημικρατικών. Νομίζω φαίνεται να υπάρχει σχετική συνένεση στο να υπάρχει μειοψηφική παρουσία ξένου επενδυτή σε αυτούς τους οργανισμούς. Το ερώτημα είναι ποιος θα έχει τη διεύθυνση. Αν δηλαδή θα πάει στους ξένους που θα βάλουν τα χρήματα ή αν θα μείνει σε κυπριακά χέρια, και νομίζω εκεί θα πέφτει. Ας το βάλουμε και ανάποδα. Δηλαδή, ας μπούμε και λίγο στα παπούτσια αυτός ο οποίος καλείται να επενδύσει. Θα έρθει να βάλει το χρήμα δηλαδή και θα δεχτεί να κάνει διαχείριση κάποιος άλλος και δει το κράτος. Μάλλον όχι, και νομίζω γι' αυτό η συζήτηση αναμένω να φουντώσει τον Νοέμβριο. Ναι. Ναι. Έχουμε περιθώριο συζήτηση επί του συγκεκριμένου? Δηλαδή, είναι από τα ζητήματα που νιώθετε ότι μπορεί να υπάρξει ελαστικότητα από πλευράς τροϊκανών? Πρέπει να βρούμε 1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2016. Τώρα υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο, αλλά επαναλαμβάνω, εκεί θα φανεί η πραγματική βούληση για διαρθρωτικές αλλαγές. Γιατί ξέρετε, ακούγεται έντονα ότι αν πάρουμε αυτά τα χρήματα σήμερα, πάντως θα είναι πολύ λιγότερης αξίας από τα όσα θα επέφεραν αυτοί οι οργανισμοί με τη σημερινή τους λειτουργία και με τη σημερινή τους κερδοφορία. Γιατί είναι και κάποιοι κερδοφόροι, όπως ξέρετε. Ναι, σίγουρα η χρονική στιγμή είναι σημαντική. Από τη μια, εντάξει, το μακροοικονομικό περιβάλλον θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. Επομένως, αυτή η κερδοφορία μπορεί να μειωθεί και αν θα πουλήσουμε την κερδοφορία τους, επομένως μπορεί να πάρουμε και λιγότερα. Ναι. Επιπλέον, και το ΓΕΣΥ δεν φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση. Μάλλον, εικάζω ότι θα είναι σταυρόλεξο για γερούς λύτες. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει προχωρήσει, για δεκαετίες. Επομένως, θα δούμε πραγματικά. Το τρίτο σκέλος του μνημονίου, που είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές, είναι και το πιο δύσκολο πολιτικά. Επομένως, εκεί θα φανεί αν πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε όπως λέμε ότι θα κάνουμε. Πηγαίνοντας τώρα στο πρώτο κομμάτι της δεύτερης αξιολόγησης, που είναι ακριβώς το ότι οι τροϊκανοί στην ουσία θα δουν και τα περί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εκεί νομίζετε θα είναι ικανοποιημένοι από τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου αλλά και στην Ελληνική Τράπεζα? Έχουν γίνει αρκετά και επομένως έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, όπως φαίνεται και από τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που δείχνουν να υπάρχουν αυξημένες εκροές καταθέσεων, αν και από ό,τι αντιλαμβάνουμε τον Οκτώβριο τα πράγματα είναι καλύτερα. Επομένως, το πρώτο είναι η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, είναι τα ζητήματα της ανακεφαλαιοποίησης και κυρίως της αναδιάρθρωσης των τραπεζών και βέβαια η διαμάχη που υπάρχει μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της κεντρικής τράπεζας. Καλά, πριν πάμε, γιατί θα μου κάνετε καταπληκτική γέφυρα για για το επόμενο θέμα του δελτίου, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι γρίφος πραγματικά το πώς τελικά θα αντιμετωπιστούν αυτά τα περιβόητα μη εξυπηρετούμενα δάνεια? Ναι, η προσπάθεια που υπάρχει από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι καταγράφεται στο μνημόνιο είναι να υπάρχει ένας εξορθολογισμός των διαδικασιών, ώστε να τη χάνουν χειρισμού με τον ίδιο τρόπο σε όλο το τραπεζικό σύστημα. Να το προεκτείνω λίγο. Εγώ προσπαθώ να οδηγήσω τη συζήτηση στο να μου απαντήσετε αν τελικά θα δούμε να γίνονται και κατασχέσεις είτε σπιτιών, είτε οικοπαίδων, είτε χωραφιών, είτε αναπτύξεων γης. Σε έναν οικονομικό σύστημα η οικονομική συμπεριφορά του οποιοδήποτε πρέπει να ακολουθεί με συνέπειες. Επομένως, εάν κάποιοι προχώρησαν και μιλώ κυρίως για επιχειρηματίες σε λαθασμένες επενδύσεις, σε κάποιο βαθμό πρέπει να αντιμετωπίσουν εκεί που δεν είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις τους, τις συνέπειες. Αυτό είναι η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος. Αλλήμονο αν σε μία μέρα χάνουν οι καταθέτες τα χρήματά τους και οι χρεώστες τους δίνεται χρονικό περιθώριο 5 και 10 ετών για να αποπληρώσουν. Από την άλλη, τράπεζα που θα πάρει, τι θα τα κάνει. Τώρα, τη ρευστότητα δεν θα την αναπληρώσει με το να έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Πού θα τα πουλήσει αυτά τα χωράφια. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε από το σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα γίνει και ακριβώς από το πλαίσιο αναδιαρθρώσεων που θα υπάρχει. Αλλά μπορεί να νοικιάζονται στους επίδοξους αγοραστές ή στους υφιστάμενους. Ώστε να κινείται, λέτε, και η επιχείρησή τους. Ναι. Μου λέγατε πριν για την διελκυστίνδα μεταξύ διοικητή και προέδρου. Είναι από τα πράγματα που θα δει η Τρόικα. Εικάζω κιόλας ότι θα το δει με θετικό μάτι. Έχουν γίνει αρκετά από την τελευταία αναξιολόγηση από πλευράς θεσμικών αλλαγών. Η διαμάχη πάντως δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μάλλον έχει προειδοποιηθεί για ορισμένα πράγματα και δημοσίως και διαφορετικά. Επομένως, θα δούμε αν οι πιστωτές και οι εταίροι μας βλέπουν τα ζητήματα όπως τα βλέπουμε εμείς. Προς το παρόν, φαίνεται τα τεκμήρια ότι δεν τα βλέπουν όπως βλέπουμε εμείς τα ζητήματα και θα δούμε αν και εδώ θα υπάρχουν συνέπειες για την συμπεριφορά των Κυπριακών Αρχών.